ρίξε λάσπη, λάσπη. Λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. Όταν βρίσκομαι στο night club, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ, με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. 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 Όταν βρίσκομαι στην εξοχή, δεν έχω το μαγιό να κάνω πένα. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή, μου χαμογελάει ένας άρουρεος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. 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 Όταν βρίσκομαι στην κλινική, ο χειρούργος παίζει κάθε βράδυ σκάκι. Όταν βρίσκομαι στο σουβλατζί, τρέχει το καρσόνα με σερβίρι. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, λοιπόν, όπως συνεχίζει και το τραγούδι της εκπομπής, της ομώνυμης εκπομπής Λάσπη. Καλησπέρα από τον Δημήτρη στην Λάσπη, 11 του Δεκεμβρίου. Πρώτη τελευταία εκπομπή για το 2014. Η πολιτική εκπομπή της Νέας Μύρνης που ασχολείται με τα θέματα της πολιτικής της πόλης, αλλά και με τα κοινωνικά θέματα όπως αυτά παρουσιάζονται στην Νέα Σμύρνη. Άλλη μια Πέμπτη, λοιπόν, άλλη μια λάσπη, άλλος ένας εκλεκτός καλεσμένος. Σήμερα μαζί μου η Χριστίνα Μπάστα. Η Χριστίνα Μπάστα, μια Νεοσμυρνιά. Μια Νεοσμυρνιά η οποία έχει άποψη για την πόλη, για μια πόλη η οποία έχει και τα καλά της και τα στραβά της κατά πάρα πολλούς και για τη Χριστίνα. Μια Νεοσμυρνιά η οποία τον Μάιο του 2014, τον προηγούμενο Μάιο, έλαβε μέρος στον πολιτικό στίβο της πόλης. Ασχολήθηκε για ένα χρονικό διάστημα με την τοπική πολιτική σκηνή. Υποψήφια μιας παράταξης, θα μας τα πει η ίδια. Καλώς την, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είσαι καλά? Μια χαρά. Λίγο πιο δυνατά σε θέλω. Μια χαρά είμαι. Καλώς ήρθες, ευχαριστώ που ήρθες. Και ευχαριστώ που με το καθαρό σου το νεοσμυρνιώτικο κομμάτι θα μοιραστείς μαζί μας και την εμπειρία σου στις εκλογές, που ήταν η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και τα θέματα τα οποία νομίζεις ότι απασχολούν εσένα ή μεγάλες κοινωνικές ομάδες της πόλης. Να ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο, να πάμε λίγο το χρόνο πίσω. Νομίζω να πάω Απρίλιο ή Μάρτιο ήταν η εποχή που πρώτο ασχολήθηκες λίγο έτσι με τα κοινά της Νέας Μύρνης. Απρίλιο. Απρίλιο λοιπόν υπήρξε μια επαφή δική σου μέσω κοινών σου γνωστών με την παράταξη Συμμαχία Πολιτών. Με προσέγγισε ένας φίλος. Μίλησέ μου λίγο για το πώς έγινε αυτή η προσέγγιση. Με προσέγγισε ένας φίλος μου, επειδή με γνώριζε και μου είπε αν θέλω να βάλω υποψηφιότητα. Να πω την αλήθεια, δεν ήθελα να μπλεχτώ με τα πολιτικά, να κάνω πράγματα να βοηθήσω, βεβαίως. Αλλά δεν ήθελα, δεν με ενδιέφερε ιδιαίτερα. Τέλος πάντων, λόγω της ποσόστοσης, με παρακαλέσανε και μπήκα στην παράταξη. Οπότε σου ζητήθηκε η συμμετοχή σου για να συμπληρωθεί η αναλογία άντρες-γυναίκες. Ακριβώς. Okay. Ακριβώς. Γιατί δεν ήθελες? Γιατί καταρχήν, επειδή ήμουν για χρόνια, από τον καιρό που γεννήθηκα, ήμουν στο Δήμο Αθηναίων. Και ήταν συναισθηματικός ο λόγος που δεν είχα μεταφέρει τα χαρτιά. Και αυτή ήταν η πρώτη φορά, γιατί είπα, εφόσον ζω στη Νέα Σμύρνη και εφόσον, αν παραπονιέμαι γιατί τα πεζοδρόμια είναι σπασμένα ή το ένα ή το άλλο, θα πρέπει να ψηφίζω εδώ. Αλλιώς δεν έχω δικαίωμα να μιλάω. Και έτσι αποφάσισα λοιπόν και τα μετέφερα τα χαρτιά μου εδώ. Και ήταν η πρώτη φορά που θα ψήφιζα στη Νέα Σμύρνη. Και γι' αυτό και τελικά το δέχτηκα, αλλά χωρίς να ξέρω ούτε ποιοι ήταν, ποιοι πριν, μετά, ποιος ήταν ο κύριος Στέφος που ήμουν. Παράταξη Συμμαχία. Παράταξη, δεν ήξερα. Μου είχαν πει ότι όλα καλά, όλα έτσι.
Οπότε είπα εντάξει. Να προσθέσω κιόλας ότι επειδή είμαι άνθρωπος που αν δεν συμφωνώ με κάτι, δεν τρέπομαι να το πω, οπότε δεν είχα κανένα πρόβλημα. Αλλά εντάξει, θα μπω και θα το. Να πούμε λοιπόν, παράταξη Συμμαχία Πολιτών, επικεφαλής Νίκος Στέφος, στα κοινά της Νέας Μύρνης και το 2010, με δύο δημοτικούς συμβούλους και τότε, και με δύο δημοτικούς συμβούλους και μέχρι πριν μια εβδομάδα που εγκατέλειψε, άφησε, έκλεισε, εν πάση περιπτώσει κάποιο ρήμα υπάρχει. Παράταξη λοιπόν Συμμαχία Πολιτών Νίκο Στέφος, αποφάσισες να συμμετέχεις λόγω ποσόστοσης. Ακριβώς. Ενδιαφέρθηκες, ρητορική βέβαια ερώτηση, θα ενδιαφέρθηκες να ρωτήσεις ο επικεφαλής τι πολιτικό καπνό φουμάρει, τι κάνει στην πόλη, τι απόψεις έχει. Είχα διαβάσει ένα προγραμματάκι που είχε βγει. Εντάξει, το είδα ότι μπορούσαν να γίνουν κάποιες βελτιώσεις στην πόλη. Πάντοτε. Ναι. Και από εκεί και πέρα αποφάσισα ότι αν εκλεγόμασταν θα μπορούσα, αν συμφωνώ ή δεν συμφωνώ, τη γνώμη μου θα την έλεγα. Δεν υπήρχε θέμα να μην συμφωνώ και να μην μιλάω, δεν το κάνω αυτό ποτέ. Γνωρίστηκες με τον Στέφο? Γνωρίστηκα τυπικά, δεν είχα. Αργότερα ή στο χειροπολί έρχομαι? Εκεί. Okay. Όταν πήγα, από εκεί και πέρα άρχισα να τον γνωρίζω. Mm-hmm. Δεν είχαμε πάει δυο μας, ας πούμε, για καφέ να γνωριστούμε, να πούμε πέντε πράγματα παραπάνω. Όχι. Άλλωστε, ο κύριος Στέφος με έβρισκε πάντα πολύ επιθετική. Mm-hmm. Γιατί όταν έβλεπα πράγματα που δεν είναι οργανωμένα, που έλεγα τη γνώμη μου και προφανώς είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν τους αρέσει η κριτική, οπότε. Καλά, αυτό θα το δούμε και λίγο παρακάτω. Μία προσωπική απορία τώρα και ίσως όχι τόσο γενική. Ένιωσες ότι θέλεις να ξέρεις από ποιο πολιτικό χώρο προέρχεται ο συγκεκριμένος υποψήφιος κεντρικά ή δεν σε ενδιαφέρε? Και να ρωτήσεις σήμερα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, mm-hmm. όλοι σου λένε είναι ανεξάρτητος. Είναι ανεξάρτητος. Όλοι ήταν ανεξάρτητοι. Στην πορεία κατάλαβα ποιοι ήταν δεξιοί, ποιοι ήταν αριστεροί, ποιοι αυτά. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Όχι ότι είναι κακό, δεν το ρωτάω, απλά να έχεις μία. Ο καθένας δικαιούται να πιστεύει εκεί που θέλει, να νίκει εκεί που θέλει, όλα. Να μην το κρύβει, βέβαια. Να μην το κρύβει, ακριβώς. Αλλά... ακριβώς. Όμως στις δημοτικές εκλογές όλοι το κρύβανε. Mm-hmm. Βέβαια μετά είδαμε όταν ήρθαν τα κόμματα να μιλήσουν αυτά, είδαμε που κολλάγανε περισσότερο, ναι, και που πηγαίνανε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιέφερε όποιος θα εκλεγεί mm-hmm. να κάνει καλύτερα πράγματα για την πόλη. Αυτό με ενδιαφέρει. Εγώ θα σου κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου στο συγκεκριμένο θέμα και θα σου πω ότι οι πολιτικοί αρχηγοί των παρατάξεων, αν ανήκουν σε κάποιο κόμμα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ ή ΚΚΕ, υπάρχει ο αντίλογος που λέει: κοίταξε να δεις, ένας δεξιός, παραδείγματος χάρη, ναι, μεν ανεξάρτητος, αλλά την ώρα που θα περάσει ένας νόμος στην κεντρική πολιτική σκηνή και θα καλεστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να τον εφαρμόσει, αν είναι κυβερνητικός, νουδού ΠΑΣΟΚ, θα είναι πιο ελαστικός στην αποδοχή. Αν είναι αριστερός, θα είναι πιο σκληρός. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν, πράγματι όλοι οι επικεφαλείς απέφυγαν να χαρακτηριστούν για να μην παρομοιάσουν με την κεντρική πολιτική σκηνή. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Εγώ λοιπόν, παρακολουθώντας λίγο τα περισσότερα από σένα τα κοινά της πόλης, να πω για τον Νίκο τον Στέφο ότι εν γέννη δεν έκρυψε ποτέ ότι είναι νεοδημοκράτης. Όχι. Όχι ότι είναι και ελάττωμα βέβαια. Παρ' όλα αυτά, επειδή μπλέχτηκε, κατέβηκε σε μια τοπική κοινωνία η οποία γενικά ήθελε να δείχνει ανεξάρτητη. Ο Δήμαρχος Σταύρος Τζουλάκης, ενώ προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, δήλωνε ανεξάρτητος, έκανε μείγματα μέσα στην παράταξή του που, θα σου το πω χρωματικά, την ξάσπρισαν λίγο, την ξεπρασύνησαν. Έτσι. Έτσι έβαλε λίγο μπλε μέσα. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν, το οποίο νομίζω σε κανέναν μας δεν αρέσει. Όχι. Και όλο αυτό γιατί δεν καταλαβαίνουμε γιατί κρύβουν την πολιτική τους καταγωγή. Λίγο η πόλη το πίστεψε. Και εσύ, και καλοπροαίρετα το λέω, από εκεί και πέρα όλοι πια κοιτάνε ποιος είναι, τι πρεσβεύει, τι στελέχη έχει. Μίλησε μου λίγο για τους ανθρώπους που βρέθηκαν γύρω σου, εκτός από τον Νίκο τον Στέφο. Οι άνθρωποι που βγήκαν γύρω, τους γνώρισα εκεί. Καταρχήν να με συγχωρέσετε λιγάκι αν δεν εκφράζομαι σωστά, γιατί μια χαρά σε καταλαβαίνω πολύ καλά. Λοιπόν, τους γνώρισα εκεί, κάποια παιδιά τους ήξερα από πριν, πολύ καλοί ήταν, δεν νομίζω να είχαν ξαναμπλεχτεί, κάποιοι είχαν από ό,τι έμαθα μετά στις προηγούμενες εκλογές, αλλά οι περισσότεροι ήταν όλοι καινούργοι και όλοι πηγαίναμε με όρεξη να κάνουμε κάτι για τη Νέα Σμύρνη. Δύο ερωτησούλες. Η πρώτη ερώτηση είναι η εξής.
σε ενοχλεί μια ολόκληρη παράταξη εκτός από τον επικεφαλής ή και ο επικεφαλής πολιτικά άπειρος, εννοώ να μην έχει κάνει κανείς διοίκηση ή δεν σε ενδιαφέρει? Με ενδιαφέρει αυτός που είναι ο αρχηγός της παράταξης να ξέρει το κυριότερο πώς θα οργανώσει. Άμα δεν έχει ξέρει από οργάνωση, πώς θα διοικήσει μια πόλη? Γιατί η άποψη δική μου είναι ότι ο Δήμος είναι μάνατζερ. Δεν ξέρω εδώ στην Ελλάδα πώς είναι. Μου το έχεις πει και προσωπικά αυτό, ναι, βεβαίως. Για μένα είναι μάνατζερ. Άμα δεν είναι καλός μάνατζερ να διαχειριστεί, διαχειρίζεται χρήματα, διαχειρίζεται προσωπικό, διαχειρίζεται δαπάνες, διαχειρίζεται όλα αυτά. Εφαρμόζοντας νόμους. Εφαρμόζοντας. Ναι, γιατί και αυτό διαχείριση είναι, πρέπει να γνωρίζεις την νομοθεσία. Εννοείται. Λοιπόν, άμα δεν είναι καλός μάνατζερ, δεν θα είναι και καλός δήμαρχος. Και για μένα πολλές φορές και στη ζωή την απλή, όχι την πολιτική, βλέπεις από μικρά πράγματα χαρακτηρίζεις τον άλλον. Είναι καλός αυτό ή δεν είναι, ή τέλος πάντων γενικά. Τα μικρά πράγματα δείχνουν το χαρακτήρα μας. Η δεύτερη ερώτηση που θέλω να σου κάνω, θεώρησες, όσο και αν στέκει βέβαια αυτό λογικά, θεώρησες ότι η παράταξη στην οποία συμμετείχες μπορεί να πάρει το Δήμο? Εκ των υστέρων. Όχι, όταν ξεκίνησες. Είπες πάμε να πάρουμε το Δήμο ή μια προσπάθεια? Μια προσπάθεια. Μια προσπάθεια. Γιατί φαντάστηκα ότι υπάρχουν και σύμβουλοι. Δεν ήξερα ότι δεν υπάρχει κανένα σύμβουλο. Γιατί όλοι οι δήμαρχοι φαντάζομαι έχουν κάποιου σύμβουλου. Είναι κάποιο οικονομολόγο, θα το συμβουλευτεί. Είναι κάποιο που είναι για τα καλλιτεχνικά θέματα. Θέλω να πω ότι φαντάστηκα. Γιατί είχαμε οικονομολόγο στην παράταξή μας, έναν εξαιρετικό. Να πούμε και το όνομά του, γιατί τον γνωρίζω και ο Ξαρχάς, έτσι. Ο Ξαρχάς δεν είναι οικονομολόγος. Και ο κύριος Ξαρχάς. Κώστας. Ο Κώστας ο Ξαρχάς και ο Σαράντος ο Λέκας. Και ο Σαράντος ο Λέκας. Είναι εξαιρετικά παιδιά και έχουν πολύ καλές γνώσεις. Είναι μορφωμένοι και οι δύο. Λοιπόν, εγώ περίμενα ότι αυτούς τους ανθρώπους θα τους συμβουλευόταν και για τα οικονομικά και να καθίσουμε και να συζητήσουμε. Δεν υπήρξε αυτό το πράγμα. Η ερώτησή μου δεν ήταν ακριβώς σε αυτό το κομμάτι. Ήταν γνώριζες ποιοι άλλοι συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία? Ότι υπάρχει μια παράταξη Τζουλάκη, μια παράταξη Κουτελάκη, μια παράταξη ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν ήξερες ποιοι άλλοι. Ναι, ποιοι διεκδικούν άλλοι το Δήμο. Α, ναι, αυτό το έμαθα βέβαια και ήξερα. Ναι. Ποιοι είναι έμπειροι, ποιοι είναι παλιοί, ποιοι είναι αντιδήμαρχοι. Θα σου πω κάτι, Δημήτρη. Η εμπειρία δεν είναι πάντα το απόλυτο. Συστατικό. Μαντεύω κιόλας. Ναι, μάλιστα. Αυτή τη λέξη δεν λες. Τέλος πάντων, δεν είναι η εμπειρία που θα κάνει έναν καλό δήμαρχο. Μπορεί, επανέρχομαι πάλι, αν είναι κάποιος καλός μάνατζερ, έχει προσωπικότητα, δεν είναι... τώρα δεν ξέρω, επειδή είμαστε και στον αέρα, καβαλημένο... Ναι, πες το καβαλημένο καλά. Καβαλημένο καλά, είναι okay. Αυτό. Και είναι ένας άνθρωπος απλός που έχει να κάνει με τον κόσμο που μιλάει και δεν λέει «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ». Αυτό, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Ο Νίκος ο Στέφος, λοιπόν, αφού πιστεύεις τόσο πολύ σε μάνατζερ, είχες συστάσεις ότι ήταν καλός μάνατζερ? Όχι. Το είδα εγώ στην πορεία. Και γι' αυτό με έλεγε... Ότι δεν είναι ή ότι είναι? Ότι δεν είναι. Ναι. Επειδή το είδα στην πορεία, γιατί... Δεν ήταν τα πράγματα και τόσο καλά. Φαντάζομαι θεώρησες ότι επειδή δεν είναι καλός μάνατζερ στο δικό του team, πόσο πιο δύσκολα να είναι καλός μάνατζερ σε όλο το Δήμο Νέας Μύρνης. Κατανοητό. Και επειδή έδινα τη γνώμη μου για διάφορα πράγματα, μου είχε πει ότι ήμουν πολύ επιθετική. Όταν λες έδινες τη γνώμη σου, σε τι περιβάλλον? Σε περιβάλλον που μαζευόσασταν όλοι οι υποψήφοι και συζητάγατε, one-on-one μαζί του? Πώς βρισκόσασταν δηλαδή? Και one-on-one στο περίπτερο μιλάμε. Ναι, δεν, okay, okay. Δεν ήταν κάπου μαζί. Είχαμε κάνει, αν θυμάμαι καλά, δύο συγκεντρώσεις ήταν που δύο meeting που είχαν γίνει. Λείπανε τα μισά παιδιά. Δεν ήταν, πώς να το πω τώρα, δεν ήταν κάτι οργανωμένο. Δηλαδή, όταν αποφασίζεις να κάνεις κάτι τέτοιο και ειδικά στην πολιτική. Στην πολιτική. Δεν πρέπει να είσαι οργανωμένος, να υπάρχει ένα πρόγραμμα, την τάδε ώρα αυτό, την τάδε ώρα εκείνο. Δεν είναι ότι κάτσει. Κοίταξε, με δεδομένο ότι ήταν η δεύτερη του προσπάθεια, θα συμφωνήσω μαζί σου
ότι έχοντας και την εμπειρία την προηγούμενη, ναι, έπρεπε να υπάρχει ένα άλλο operation, να το πούμε έτσι, μια άλλη δομή της παράταξης. Πες μου κάτι άλλο, ένιωσες ότι υπάρχουν άνθρωποι το δεξί του και το αριστερό του χέρι, άνθρωποι που τους εμπιστεύεται παραπάνω, που είναι πιο δικοί του? Πιο δική του, θα έλεγα ότι ναι, φάνηκε ότι ήταν ο κύριος Νικάκης. Ο Γιώργος Νικάκης. Ναι. Mm-hmm. Ξεχνάω τώρα και τα ονόματα. Ο Μανώλης ο Γρηγοράκης. Ο Δημήτρης ο Πανταζής που εκλέχθηκε ναι, κιόλας με την παράταξη. Και ο Δημήτρης ήταν κοντά του. Ήτανε και κανένα δυο από τα άλλα από τα παιδιά. Υπήρχε στενή ομάδα λοιπόν. Ναι, ναι, υπήρχαν 5-6 άτομα τέλος πάντων που ήταν πιο κοντά του. Mm-hmm. Αλλά σε αυτό εγώ δεν έδωσα σημασία. Όχι, έτσι περιγράφουμε το περιβάλλον λίγο. Ναι, το ξέρω. Απλά λέω, δεν μου έδωσα εγώ σημασία, γιατί πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις κάποιοι είναι κολλητοί, γιατί θα διεκδικήσουν κάποιες θέσεις. Αν εκλεγεί η παράταξη ή ό,τι γίνει τέλος πάντων. Μάνατζερ καλή και αυτή. Ορίστε. Και αυτή καλή μάνατζερ ή κολλητή. Δεν θα το έλεγα. Γιατί αν ήτανε, θα του λέγανε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Γιατί, δεν ξέρω, ίσως είμαι πολύ επί αυτού ότι αν δεν είσαι οργανωμένος, είτε είναι στην προσωπική σου ζωή, είτε στην επαγγελματική σου ζωή, εντάξει, δεν πετυχαίνεις αυτό που θες. Από όλα όσα έχουμε πει, δεν θα σου πω ότι βλέπω μια δυσφορία, θα σου πω ότι έζησες κάτι το οποίο δεν σε εξέφραζε, να το πούμε έτσι και... Ακριβώς. Αυτό το στυλ, αυτό το πνεύμα, αυτή τη διάθεση να κρίνεις κάποια πράγματα, την είχαν άλλοι συναδελφοί σου? Είδες δηλαδή κι άλλους να λένε, ρε παιδί μου, δεν γίνεται έτσι, νιώθω μικρός, δεν ακούγομαι, δεν μπορώ να αντιδράσω? Ένιωσες ότι μοιράστηκες με άλλους αυτό βεβαίως, το στυλ? Βεβαίως. Μίλησέ μου λίγο γι' αυτό. Ήμασταν κάποιοι, εκτός από μένα, δεν θέλω να πω ονόματα, ναι, okay. Αλλά ήταν κάποιοι, ναι, που είχαν την ίδια δυσφορία, ήταν με πολλά πράγματα που δεν συμφωνούσαν. Είχε γκρίνια δηλαδή, γιατί να το πούμε και, είχε γκρίνια. Δεν ήταν ότι γκρινιάζαμε μεταξύ μας. Mm-hmm. Πηγαίναν κατευθείαν και του λέγανε αυτό δεν είναι έτσι, εκείνο δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι που θα πάνε από πίσω όχι. Θα πούνε και μετά από μπροστά καλησπέρα σας και τέτοια. Δεν είχε. Κοίταξε, επειδή. Πηγαίναν απευθείας και του λέγανε. Τώρα εκείνος για κάποιο λόγο είχε τη δική του γραμμή mm-hmm. και δεν ήθελε να ακολουθήσει. Θέμα δικό του ήταν αυτό. Mm-hmm. Όσοι δεν συμφωνούσαμε με αυτό, φύγαμε. Αμέσως μετά τις εκλογές, μόλις γίνανε οι εκλογές, φύγαμε. Και να πω την αλήθεια, εγώ ήθελα να φύγω νωρίτερα, αλλά ο φίλος που με έφερε στην παράταξη με παρακάλεσε να μην το κάνω, γιατί θα δημιουργούσα πρόβλημα στις εκλογές. Να σε ρωτήσω λίγο, τι σημαίνει φύγαμε? Φύγαμε. Τι εμείς φύγαμε? Δώσαμε μία επιστολή παρέτησης με την υπογραφή μας. Επιστολή όχι. Αλλά τι φύγαμε? Στο Facebook. Ναι, στο Facebook. Άμα το γράψαμε και στο Facebook. Okay. Εντάξει, δεν το μειώνω, με συγχωρείς, αλλά όταν κάνεις μια τέτοια προσπάθεια η οποία έχει πολύ τύπο μέσα ναι. και ένα στόχο, ναι. γιατί μπορεί να καθόσουν σε ένα έδρανο. Δεν το ήξερες ή μπορεί να καθόταν κάποιος άλλος. Νομίζω ότι με αντίστοιχη... Αν ήμουν σε έδρανο, να είσαι σίγουρος ότι θα έγραφα. Νομίζω με αντίστοιχη διαδικασία πρέπει και να φεύγεις. Πρέπει να φεύγεις με ένα χαρτί παραίτησης. Δεν θα σου πω να το κοινοποιήσεις στα μέσα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπαίνεις τυπικά, φεύγεις τυπικά. Η γνώμη μου. Όταν μπήκα, δεν πήρα καμία επιστολή, δεν πήρα τίποτα, ούτε καν ένα ευχαριστώ. Μπήκε το όνομά σου στο ψηφοδέλτιο όμως. Πιο τυπικό δεν γινότανε. Ναι, σωστό. Έτσι, και κάποιοι βάλανε και σταύρο. Πόσο σταύρο πήρες? 100. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν σε βοήθησαν, όχι να γίνεις αντιδήμαρχος, αλλά θεώρησαν ότι αξίζεις μία θέση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο εσύ και επέτρεψέ μου υπό τον Νίκο το Στέφο, αλλά πρώτα εσύ. Διότι όπως ξέρεις ο πρώτος γύρος ήταν σταυροδοσία. Ψηφίζαν yeah. δηλαδή πρώτα την Χριστίνα και μετά τον επικεφαλής. Yeah. Και το δεύτερο γύρο που φύγατε, εν πάση περιπτώσει με ό,τι σημαίνει αυτό το φύγατε, ψηφίζεις μόνο την παράταξη. Το γράψαμε στο Facebook. Στο Facebook. Έχει γίνει το Facebook πρωτόκολλο. Διαδόθηκε όμως πάρα πολύ. Ναι, καλά, βοηθήσαμε και εμείς πάρα πολύ νομίζω σε αυτό, γιατί από όλους σας που βρήκαμε καταγγελίες, άλλοι μας τις έστειλαν κατευθείαν, όπως πιθανόν ο κοινός σου φίλος που νομίζω λέμε για τον ίδιο, και κάποιοι άλλοι που το ανέβασαν στο Facebook, οπότε σε επίπεδο ροής να το πούμε το είδαμε, αναδείξαμε αυτές τις
παρετήσεις σας. Και μάλιστα για να μπούμε και λίγο στο κομμάτι εκείνης της περίοδου, ένα μεγάλο κομμάτι σας, αν όχι όλο, θεώρησε ότι πέραν των ανεπαρκειών της ομάδας αυτής, έγινε και μία μεταστροφή προς την παράταξη του Σταύρου του Τζουλάκη, για την οποία μάλλον δεν ερωτηθήκατε και μάλλον είχατε και στο παρελθόν διαφωνήσει σαν παράταξη. Καλά τα λέω? Ναι, και θεωρήσαμε ότι δεν μπορεί να καταγγέλεις έναν άνθρωπο και μετά να κοιτάς να λες τον στηρίζω. Mm-hmm. Πρώτη φορά το είδες αυτό στην Ελλάδα? Όχι. Δηλαδή να πούμε Μπακογιάννη, Άδωνης. Όλοι, βέβαια. Εγώ όμως δεν είμαι της Κολοτούμπας. Ναι. Εγώ άμα πω κάτι, αυτό είναι. Δεν γίνεται αυτό, άντε γεια. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι πολύ γελίο για τον οποιονδήποτε, και μιλάω γενικά για τους πολιτικούς τώρα, σήμερα να λένε αυτό και αύριο, επειδή συμφέρει, θες για την καρέκλα, θες για οικονομικά, θες για οτιδήποτε. Για το καλό της πόλης. Πάντα θα σου πω εγώ, σε παρακαλώ. Και για το καλό της χώρας, πάντα. Έτσι. Λοιπόν, και να κάνουν αυτή την Κολοτούμπα. Εγώ δεν είμαι της Κολοτούμπας, ούτε και τα παιδιά που φύγαμε μαζί. Mm-hmm. Γιατί είναι παιδιά πολύ αξιόλογα, τους σέβομαι πραγματικά. Νιώθω, παρόλο που δεν βρέθηκα σε αυτή την παράταξη, όσο μπορώ να βάλω τον εαυτό μου στα παπούτσια που λέτε κι εσείς, ναι, από εκεί πλευρά, νομίζω ότι πρέπει να νιώσατε πάρα πολύ αμήχανα, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, μια ολόκληρη τετραετία που εμείς παρακολουθούμε τα πολιτικά, ήταν πάρα πολύ απέναντι στον πρώην αντιδήμαρχο, τον Γιώργο του Κουτελάκη, αλλά παράλληλα και σε όλη την παράταξη, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Σταύρος ο Τζουλάκης, τον οποίο, είπε ο ίδιος, αναγκαστικά στήριξε, διότι δεν ήθελε να σας κατευθύνει, να κατευθύνει τους ψηφοφόρους του ή στο Λευκό ή στο ψηφίστε κατά συνείδηση. Αυτό το αναγκαστικά πώς σου φαίνεται εσένα, το πιστεύεις? Ότι αναγκαστικά... Ναι, δηλαδή περίμενες να δώσει κατεύθυνση στο δεύτερο γύρο τι θα κάνετε? Όχι. Όχι, αλλά εμένα όποιος και να μου δώσει κατεύθυνση, δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να ακούσω κανέναν. Ναι. Mm-hmm. Εγώ κάνω αυτό που πιστεύω εγώ και αυτό που θέλω εγώ. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, σε όποιο πολιτικό αυτό και να είμαι, ή και σε ένα απλό σύλλογο να είμαι. Φυσικά. Σε κάτι. Και να μου πει κάποιος, θα κάνεις αυτό. Δεν είναι και πολύ ομαδικό, βέβαια, αυτό που λες, αλλά καταλαβαίνω τι λες. Αλλά εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ, δεν είναι στην. Δεν συμφωνώ. Mm-hmm. Ναι. Δεν θα το κάνω. Από εκείνη την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, που δήλωσε ότι στο δεύτερο γύρο θα στηρίξει το Σταύρο το Τζουλάκη, εσείς σαν ομάδα ξαναβρεθήκατε μαζί του να του εκφράσετε τη δυσφορία σας? Το δεν θέλω, βέβαια, αδερφέ, τι είναι αυτά που κάνεις, ας πούμε. Μιλήσατε έκτοτε μέχρι και το τέλος των εκλογών? Εμένα δεν με ειδοποίησε κανείς ότι κανείς θα βρεθούν, ότι θα μιλήσουν, οτιδήποτε. Από το βράδυ των εκλογών δεν ξαναείδα κανέναν μετά, ούτε και με ρώτησε κανείς, ούτε τηλέφωνο να με πάρει, ούτε τίποτα. Mm-hmm. Πριν τις εκλογές, βέβαια, και τα τηλέφωνα χτυπάγανε και όλα. Με τις εκλογές, με το τέλος των εκλογών, τη βραδιά των εκλογών, δεν άκουσα τίποτα. Οπότε δεν ξέρω τι έγινε. Κοίταξε στη... Το άκουσα, ότι θα στηρίξει το κύριο Τζουλάκη και εκεί πέρα... Ναι, κοίταξε, γιατί ειδικά μέσα από μια εφημερίδα με την οποία συνεργάστηκε αφάνταστα και εν πάση περιπτώσει δικαίωμά του ήταν, άλλωστε ο Γιώργος Ονικάκης ήταν και στην παραταξή σας. Τελευταία στιγμή, βέβαια, πρέπει να κατέβηκε. Έτσι, είχε μια βεντετοειδή παρουσία, ήρθε τελευταίος. Ή μπορεί να χάλαγε ποσόστοση με τους άντρες. Ναι. Πάντως ήρθε τελευταίος ο άνθρωπος, δεν πήγε και καλά. Καθόλου καλά δεν πήγε. Νομίζω πήρε 175 σταυρούς, 190. Σκέψου δηλαδή εσύ μια κυρία η οποία δεν έχει ασχοληθεί με τα πολιτικά και ένας άνθρωπος 12-15 χρόνια εκδότης, δεν πήγε καλά λοιπόν. Είχε πάρα πολύ, για πάρα πολλά χρόνια κατηγορήσει όλη τη Δημοτική Αρχή και μάλιστα και την Δημοτική Αρχή, το μεγαλύτερο κομμάτι της οποίας είναι και τώρα Δημοτική Αρχή. Δηλαδή και τους δύο αντιδημάρχους που είναι τώρα και το Δήμαρχο Σταύρο Τζουλάκη. Εν πάση περιπτώσει είναι πράγματι ο Στέφος έκανε μια... Θα την πω πολιτική Κολοτούμπα για να μην βάλω κοσμητικό επίθετο. Νομίζω δεν αξίζει να το κοσμήσουμε, να κοσμήσουμε τη συγκεκριμένη του προσπάθεια. Εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι επειδή ο Νίκος ο Στέφος
στο παρελθόν είχε κάνει λίγο πιο αφανώς τέτοιες κολοτουμπίτσες. Εμείς σαν εφημερίδα, επειδή στις εκλογές κάναμε κάποια πρόβλεψη για το ποιος θα βγει δήμαρχος και μπορεί να μπέσαμε μέσα ή όχι, πάντως κάναμε. Είπαμε αρκετά για την πιθανότητα του Νίκου του Στέφου μετεκλογικά να δημιουργήσει συμμαχίες οι οποίες θα ερχόντουσαν κόντρα με τις προεκλογικές του εξαγγελίες. Παρ' όλα αυτά μας διέψευσε, το έκανε πιο γρήγορα. Οπότε βλέπουμε, αυτό γίνεται και στην κεντρική πολιτική, ότι γίνονται συνεργασίες, ποιος φανταζόταν ποτέ, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ. Mm-hmm. Κανείς. Mm-hmm. Και θα γίνει και στις επόμενες εκλογές, πιστεύω ότι πάλι θα έχουμε μια συγκυβέρνηση, θα αναγκαστούν να συγκυβερνήσουν. Στη Νέα Σμύρνη, να σου δώσω μια λεπτομέρεια της συνεργασίας ενός κομματιού της Νέας Δημοκρατίας, γιατί και ένα άλλο κομμάτι ήταν το περιβάλλον Νίκο Στέφου. Η συνεργασία στη Νέα Σμύρνη έγινε με το χειρότερο πολιτικά τρόπο. Κατέβηκαν στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Ενώ στην κεντρική πολιτική σκηνή, όπως ξέρεις, παραμένει το Πασόκ Πασόκ, η Νουδού Νουδού, και απλά έγινε ένα μείγμα. Εδώ ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας έκλεισε το μαγαζί και πήγε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος κάτω από τον Πασόκ. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Βέβαια και αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος είναι αντιδήμαρχος οικονομικών, ένας καλός επιστήμων. Πολιτικά όμως, αν βγούμε έξω τώρα και ρωτήσουμε ένα περαστικό ή μας ρωτήσει ένας περαστικός ποια παράταξη στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία στη Νέα Σμύρνη, η απάντηση είναι καμία. Να. Δεν υπάρχει. Νομίζω ότι οι Νεοδημοκράτες δεν πρέπει να είναι και πολύ χαρούμενοι με αυτό, ούτε η Νέα Δημοκρατία σαν κόμμα, εν πάση περιπτώσει. Σου άφησε πικρία λοιπόν, έτσι. Η όλη ναι. Κράτη, ναι, μου άφησε, γιατί δουλέψαμε πάρα πολύ. Μοιράζαμε εφημερίδες. Εγώ βέβαια δεν είχα πάρει. Επίκαιρα πολύ, επίκαιρα δίναμε συνέχεια. Αντί για φυλάδια, δίναμε επίκαιρα. Εγώ δεν είχα βγάλει φυλάδιο, μια καρτούλα είχα μόνο. Γιατί όπως είχα εξηγήσει και θέλω να το ξεκαθαρίσω και αυτό, mm-hmm. γιατί δυστυχώς ο κύριος Στέφος με προσέβαλε δημόσια στο Facebook, αλλά είναι πολύ ο κόσμος στο Facebook που τα βλέπει. Mm-hmm. Όταν πήγα εγώ, όταν τελικά δέχτηκα να πάω, πήγα και το εξήγησα. Είμαι 3 χρόνια άνεργη, δεν έχω τα χρήματα να δαπανίσω γι' αυτό για προεκλογική καμπάνια, δεν θα μπορέσω να πληρώσω τίποτα. Σε τι το απαντούσες, τι ήταν αυτό που είπε και σε προσέβαλε και το απάντησες. Αυτό το είπα όταν πήγα για λεστή παράδειγμα. Okay. Εκείνο το βράδυ ξέρω, κάτι είχα γράψει που δεν συμφώνησε εκείνος και ήρθε και άρχισε να μου λέει που πλήρωσα, που έκανα, που έρανα. Μα του τα είχα πει. Γιατί όταν του τα είπα, μου είπε δεν έχεις να πληρώσεις τίποτα, αναλαμβάνω όλα τα έξοδα εγώ. Mm-hmm. Τα άλλα τα παιδιά πληρώνανε όλοι. Εγώ δεν πλήρωσα. Και ήταν και κανένα δύο άλλοι, αν θυμάμαι καλά, που ήταν άνεργοι επίσης, που δεν πληρώσανε κι αυτοί ό,τι έπρεπε να πληρωθεί. Τώρα τα πλήρωσε όλα εκείνος, για όλους, για αυτά δεν ξέρω. Μας πλήρωσε πληρώθηκαν. Για μένα, ναι, τα πλήρωσε εκείνος. Και ο λόγος, γιατί το εξήγησα από την αρχή ότι δεν μπορούσα να βάλω ούτε ένα ευρώ. Ήμουν ξεκάθαρη δηλαδή μαζί του από την αρχή. Βρήκε τον τρόπο να με προσβάλλει στο Facebook. Βλέπω μια προσωπική ενόχληση. Εννοείται. Ένας με έναν. Εγώ θα ήθελα να μου πεις αν είσαι ενοχλημένη από τη συμπεριφορά του επικεφαλής της παράταξης σε ένα μέλος της. Και όχι αν σε πρόσβαλε επί προσωπικού και του απάντησες. Θέλω να μου πεις αν νιώθεις ότι βοήθησες, κουράστηκες, μίλησες σε ανθρώπους, τον διαφήμισες, τον προέβαλες και πώς φέρθηκε μετά. Αν έχεις λοιπόν αυτή την πικρία, την έχεις. Βεβαίως και την έχω. Την έχεις. Καταρχήν σαν άνθρωπος, πιστεύω η ευγένεια είναι απαιτούμενο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δε βάζω ερωτηματικό πρέπει να είσαι ευγενής ή δεν πρέπει. Βεβαίως και πρέπει να είσαι ευγενής. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις στον άλλον με έναν τρόπο ευγενικό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που το βλέπω παντού. Έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι να διαφωνήσουν με ευγένεια. Πρέπει δηλαδή όταν διαφωνούν να βρίζονται. Εγώ δεν έχω μάθει έτσι. Έχω μεγαλώσει σε χώρες που είναι πολύ ευγενικοί οι άνθρωποι. Η κολοτούμπα η πολιτική πώς σου φάνηκε σένα. Καταρχήν είχες την ευκαιρία να τον δεις τον Νίκο τον Στέφο από τις εκλογές και μετά. Όχι. Έγραψες κάτι στο Facebook που να σου εξωτερήκευε την ενόχλησή σου για αυτή την πολιτική στροφή του. Όχι, γιατί έχω μάθει άνθρωποι που για μένα προσωπικά δεν αξίζουν για κάποιους λόγους, mm-hmm. δεν ασχολούμαι. Ναι.
Δεν μπαίνω στη διαδικασία αυτή και δεν μ' αρέσει να αυτές οι κατηνιές, αυτά τα πράγματα δεν το κάνω. Πάλι θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου λοιπόν και θα σε ρωτήσω το εξής. Αν ο καθένας μας που κάτι θέλει να κρίνει, που έχει άποψη, δεν το αναπτύξει, δεν γράψει, δεν μιλήσει, καλή ώρα όπως μιλάμε εδώ, κάποιος ο οποίος δεν έχει γνώση, και ας μην το προσωποποιώ στον Νίκο το Στέφο, την επόμενη φορά πώς θα φυλαχτεί από έναν Νίκο Στέφο που μπορεί μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου να κάνει κολοτούμπες? Πώς ενημερώνουμε λοιπόν την κοινωνία ότι προσέξτε, υπάρχουν και τέτοιοι πολιτικοί? Πώς νιώθεις γι' αυτό? Όταν έρθει η ώρα και πρέπει να μιλήσω, θα μιλήσω. Να μιλήσω τώρα για 5 χρόνια, ποιος θα θυμάται τι έγινε τώρα σε 5 χρόνια. Μάλιστα. Δεν ασχολούμαι εγώ με ανθρώπους που δεν αξίζουν, δεν ασχολούμαι. Άρα δηλαδή, ασχολούμαι, ναι. Ασχολούμαι με αυτά που αφορούν τη ζωή μας, δηλαδή με την πολιτική. Σαφώς. Την πολιτική. Εκεί ασχολούμαι και κάνω τα σχόλιά μου. Αλλά πέρα από εκεί, προσωπικά, με ανθρώπους να πω γι' αυτό και δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, πριν κάνω ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να πω ότι από όλα όσα μου είπες, κρατάω την αρχή, ασχολήθηκα πολύ και το τέλος δεν ασχολήθηκα καθόλου. Δεν ασχολούμαι καθόλου πια. Τώρα. Ναι. Εγώ είμαι των μέσων λύσεων, λοιπόν. Ασχολούμαι λίγο για πολύ. Ναι. Λοιπόν, κάνω ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, επανερχόμαστε να κλείσουμε το θέμα της παράταξης Συμμαχία Πολιτών, που έχει κλείσει έτσι κι αλλιώς η συγκεκριμένη παράταξη, καλός ή κακός, και θα μιλήσουμε λίγο για την πόλη μας μετά, που ξέρω ότι γυρίζεις και βλέπεις αρκετά πράγματα. Γυρίζω και φωτογραφίες βγάζω. Θα μου πεις και γι' αυτά. Αν και τα βλέπω στο διαδίκτυο. Λοιπόν, επιστρέφουμε με την Χριστίνα την Πάστα. Χριστίνα, να σου πω λίγο τις τελευταίες εξελίξεις, αν και έχω δει ότι τις έχεις παρακολουθήσει. Ο Νίκος ο Στέφος στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να κλείσει πολιτικά τον κύκλο της παράταξής του. Για κάποιους λόγους ιδιομορφίας της παράταξης έχει δικαίωμα να το κάνει. Ο Μανώλης ο Γρηγοράκης, ο οποίος ήταν ο πρώτος επιλαχών, παίρνει τη θέση του. Ο Δημήτρης ο Πανταζής παραμένει φυσικά. Και λογικά, αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως φαίνεται ότι θα εξελιχθούν, οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι παραμένουν, θα γίνουν ανεξάρτητοι και, εν πάση περιπτώσει, θα συνεχίσουν το έργο τους στο αντιπολιτευτικό, χάνοντας κάποια μικρά προνόμια τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν περιμένανε και για να ζήσουν. Προνομιάκια είναι, δεν είναι οικονομικές απολαβές. Και βλέπουμε, ο Νίκος Στέφος έχει δηλώσει ότι θα φύγει από την Ελλάδα. Πηγαίνει, έρχεται, πηγαίνει, έρχεται. Στην ευχή της Παναγίας να είναι και περισσότερο προσοχή την άλλη φορά. Εάν θες να πεις κάτι γι' αυτό και πάμε λίγο στην πόλη μας. Πώς να τα μαθαίνω, δεν τα ήξερα. Δεν μας ενημέρωσε κανείς. Έτσι είναι. Οι καλοί μάνατζερ δεν ενημερώνουν, ούτε φεύγοντας. Λοιπόν, οπότε να πάμε λίγο στη Νέα Σμύρνη. Να πάμε λίγο στη Νέα Σμύρνη, η οποία είναι όμορφη πόλη. Η ύφεση
Την έχει ακουμπήσει φυσικά, αλλά όχι τόσο πολύ όσο άλλες συνοικίες. Αυτό φαίνεται από τις τιμές, από τα μαγαζιά, από το στολισμό. Πες μου λίγο πώς βλέπεις την πόλη. Την πόλη βλέπω ότι έχουμε μια πανέμορφη πλατεία. Βλέπω ότι το Άλσος είναι πολύ όμορφο. Γενικά η Νέα Σμύρνη πάντα ήταν η αγαπημένη μου η πόλη, γιατί μεγάλωσα κιόλας στη Νέα Σμύρνη, όσο ήμουνα στην Ελλάδα. Αυτό όμως που βλέπω είναι ότι αυτά που είναι πιο βασικά για μένα έχουν μάλλον προτεραιότητα από όλα τα άλλα, είναι τα πεζοδρόμια, είναι οι δρόμοι. Πεζοδρόμια, υπάρχουν άνθρωποι που σπάνε πόδια. Πολλά χρόνια είναι πρόβλημα αυτό. Εγώ πριν από καιρό, επειδή εγώ έσπασα το πόδι μου στο Παλαιοφάλιρο όμως, ήταν ακριβώς από αυτό. Γιατί πάτησα πάνω σε κάτι που δεν ήταν φτιαγμένο τέλος πάντων και έπαθα αυτό που έπαθα. Εδώ έμαθα από την Ομήρου, που αν περπατήσει κάποιος στην Ομήρου θα δει τρύπες που λείπουν καπάκια, που είναι σπασμένα τα πλακάκια, mm-hmm. που ένας άνθρωπος ή ένα παιδάκι που είπανε, που έπεσε μέσα στην τρύπα από ένα ανοιχτό αυτό και έσπασε το ποδαράκι του. Ηλικιωμένοι άνθρωποι την άλλη φορά ή το βράδυ να περπατάνε, όταν είναι σκοτεινά και αυτά, είναι πολύ εύκολο να χτυπήσουν. Επίσης, είναι ένα κομμάτι δίπλα από την εστία, που έχω δει κόσμο να γλιστράει και να πέφτει. Αυτό είναι τσιχρόνια. Λες ένα χτιστό κατηφορικό, μικρό. Που έχουν γυαλίσει εκεί, ναι. Αυτά. Δηλαδή, πόσο παίρνει να το φτιάξεις αυτό το πράγμα. Από την πλευρά της Αγίας Φωτεινής, νομίζω είναι αυτό, έτσι δεν είναι? Όχι, από την Παλαιολόγου. Από την Παλαιολόγου. Okay. Από τη μεριά εκείνη. Mm. Λοιπόν, εκεί βλέπεις ότι όλοι βγαίνουν στον δρόμο να περπατήσουν. Γιατί αν πατήσουν εκεί, ειδικά άμα βρέχει και είναι βρεμένο και το καλοκαίρι που γυαλίζουν όλα και αυτά. Γλιστράει και είναι επικίνδυνο. Αυτά τα πράγματα είναι δηλαδή παντού. Η Άνω Νέα Σμύρνη, για μένα, είναι πιο εγκαταλελειμμένη. Δεν έχουν γίνει πράγματα. Δηλαδή όλα αυτά τα χρήματα που δαπανούνται για πλατείες, για το να φαίνεται ωραίο και όλα αυτά, καλά κάνουν, είναι πολύ όμορφα. Αλλά αυτά που έχουν προτεραιότητα είναι να μην σκοτώνετε το Εγώ χωρίς να θέλω να κάνω... να υποστηρίξω κανένα δήμαρχο και καμία δημοτική αρχή, επειδή μέσα στις εκλογές έκανα δύο συνεντεύξεις τον νυν δήμαρχο, τον Σταύρο τον Τζουλάκη. Ό,τι λέει αυτό και όσο θέλουμε να το πιστέψουμε, η Άνω Νέα Σμύρνη είναι στις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής. Μου είπε, ναι. Τώρα σε 4 χρόνια μπορεί να είμαστε εδώ και να είναι ίδια τα πράγματα. Μου είπε πάντως ότι η Άνω Νέα Σμύρνη είναι στις προτεραιότητες τους και αναγνώρισε το θέμα των πεζοδρομίων ότι πράγματι θέλει άμεση και σοβαρή δουλειά. Μέχρι εκεί λοιπόν μου τα είπε, τα είπα και τα λέω και στον αέρα. Εγώ δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Ναι, προς το παρόν υπάρχουν θέματα. Τίποτα. Επίσης θα ήθελα να πω και κάτι για τα κοινωνικά. Φυσικά, φυσικά. Εκεί αυτό που αγγίζει πάρα πολύ κόσμο λόγω της κρίσης που ζούμε. Mm-hmm. Επειδή είχα πάει και είχα μιλήσει στο γραφείο που έχουν για το κοινωνικό παντοπολείο, για την απαλλαγή τελών, δημοτικών τελών κλπ. Όταν έχεις ένα κράτος που δέχεται κάποια χαρτιά για να βεβαιωθούν ότι όντως δικαιούσε το μέρισμα, ας πούμε, mm-hmm. το κοινωνικό μέρος ή οτιδήποτε. Κοινωνική βοήθεια. Ακριβώς. Όταν τα δέχονται εκεί, όταν τα δέχεται η ΔΕΗ για να σε βάλει στο κοινωνικό τιμολόγιο και δεν τα δέχεται ο Δήμος και σου ζητάει ένα κάρο χαρτιά παραπάνω, πού τα πας και λείπει ένα γελίο χαρτί, γελίο όμως, εκεί πέρα το θεωρώ ότι ψάχνουν να βρουν τρόπο να μην εντάξουν ανθρώπους που δικαιούνται mm-hmm. να έχουν αυτά. Σου έχει τύχει τέτοια περίπτωση εσύ? Νομίζω πως ναι. Ναι, κατανοητό. Βεβαίως μου έχει τύχει. Και όταν πήγα εγώ στο κοινωνικό παντοπολείο, που ήταν το καλοκαίρι, που έτρεχα με 40 βαθμούς από το ένα γραφείο στο άλλο γραφείο, εδώ δεξιά, αριστερά, κανένας δεν ήξερε να μου πει, κάποιοι υπάλληλοι ήταν πολύ ευγενικοί, τα παιδιά ας πούμε εκεί ήταν πολύ ευγενικά, στο Δημαρχείο ήταν κάποιοι που αναγκάστηκα να τσακωθώ από την αγένειά τους. Ήτανε απίστευτο. Δηλαδή. Αυτό φαντάζομαι δεν έχει να κάνει με τη δημοτική αρχή, αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα των υπαλλήλων, έτσι δεν είναι? Σε οποιαδήποτε δημοτική αρχή, αν είσαι κακός υπάλληλος, ναι. Είσαι κακός υπάλληλος. Αν είσαι καλός υπάλληλος. Ή κακός μάνατζερ. Ή κακός μάνατζερ, βασικά. Ναι.
Είπαμε για μάνα. Ξέρεις όμως κάτι. Δεν είναι εύκολο να αλλάξεις το χαρακτήρα των υπαλλήλων και κυρίως δεν μπορείς να τους απολύσεις. Δεν μπορείς. Όχι. Δεν μπορείς να τους απολύσεις. Γενικά στην Ελλάδα που θυμάσαι, η λέξη απολύω από το δημόσιο δεν υπάρχει. Επίσης δεν υπάρχει μέχρι και πρόσφατα evaluation στο δημόσιο και στο λέω αγγλικά, ναι, που είμαι βέβαιος ότι θα το καταλάβεις και καλά. Άρα λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία του κοίτα να δεις, μαγκά, εγώ έτσι δουλεύω. Ναι, είναι ναι, δύσκολο να ισιώσει, γιατί πρέπει να ισιώσει με τον καιρό, με νομοθεσία και με πράγματα τα οποία δεν έχουμε συνηθίσει. Αυτά είναι αστεία. Εάν δεις τη συνέντευξη που μας έδωσαν το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, ο Μίλτος ο Παπουτσής και ο Θωμάς ο Γιαννιώτης, που είναι οι εκπρόσωποι του Συλλόγου των Εργαζομένων του Δήμου Νέας Μύρνης, τους ρωτήσαμε, παιδιά, πειθαρχικό έχετε? Και είπε, δεν το χρειαστήκαμε. Evaluation κάνετε? Και μας είπαν, όχι. Άρα λοιπόν, εσύ βλέπεις κάποια πράγματα και απαιτείς ένα μάνατζερ, αλλά ο μάνατζερ δεν έχει εργαλεία. Άρα τι μάνατζερ να είναι χωρίς εργαλεία, αφού πατάει στον νόμο. Πατάει στον νόμο, δεν ξέρω αν συμφωνώ με αυτό. Συμφωνείς, δεν συμφωνείς, πατάει στον νόμο, δεν έχει σημασία αν συμφωνείς. Όχι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν είσαι δήμαρχος, αποφασίζεις. Υπάρχει νόμος που σου απαγορεύει να αποφασίσεις. Να αποφασίσεις δηλαδή, τι, να διώξεις κάποιον επειδή είναι αγενής? Ναι, σου απαγορεύει. Βάλτε να κάνει κάτι άλλο. Είναι ανάγκη να κάνει εκεί που έχει να κάνει με το κοινό. Βάλτε να κάνει κάτι okay, άλλο. Okay. Μπορεί άρα και να έχουν γίνει κάποια τέτοια. Ας φύγει. Αλλά να τον έχεις να επικοινωνεί με το κοινό. Και με τι κοινό? Με κοινό που έχει προβλήματα αυτό τον καιρό και δεν χρειάζεται παραπάνω. Έμαθα ότι είναι 1.300 οικογένειες. Τόσο, 1.200. Που έχουν γραφτεί στο κοινωνικό αυτό και το παντοπολείο δεν υπάρχει. Θέλω, αν ξαναβρεθούμε σε αυτή την εκπομπή, να μου φέρεις λίγο feedback από αυτή την κοινωνία, από αυτό το μικρό κομμάτι της νεοσμημιώτικης κοινωνίας που παίρνει κοινωνικό παντοπολείο, που παίρνει, εν πάση περιπτώσει, αυτό το μέρισμα που είπες στο σπίτι. Αν μπορέσεις να έχεις λίγο feedback, να μου πεις, παίρνει, δεν παίρνει, έπαιρνε, παίρνει λιγότερα, περισσότερα. Το κοινωνικό παντοπολείο είναι για τροφή, ναι, για ναι, ναι, τρόφιμα. Ναι. Αυτό έχω μάθει ότι δεν υπάρχει, είναι κλειστό. Δηλαδή το καλοκαίρι ήταν κλειστό, είναι δεδομένο, γιατί πήγα και είδα τον κύριο Καλογρίδη, νομίζω. Ο γραμματέας του Δήμου. Μπράβο. Και μου είπε ότι δεν έχουν. Γιατί μου λέει, πού θα πει, δεν είναι εύκολο να πάρουμε 1.000 κιλά μακαρόνια. Μου το είπε, 1.000 κιλά μακαρόνια. Γιατί δεν είναι εύκολο? Στο Μανούσι γιατί είναι, στο Περιστέρι γιατί είναι? Εδώ πέρα δηλαδή είναι τόσο δύσκολα να κάνουν κάτι για δημότες που έχουν ανάγκη. Το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο αυτό. Είναι εκεί να κάνουν τι, να φτιάχνουν την πόλη όμορφη? Ο κόσμος πεινάει. Ναι, ο και αυτό, πεινάει, αλλά και το άλλο φυσικά. Και η πόλη να είναι όμορφη, αλλά η πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η άνθρωποι. Η πόλη είναι αρκετά όμορφη. Είναι, ας ασχοληθούν τώρα να μην σκοτώνει τον κόσμο στον δρόμο, να μην σπάει πόδια, να μην σπάει χέρια, να έχει να φάει, να βοηθήσουν. Δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο και φαντάζομαι ότι έχεις και αίσθηση της κοινωνίας της Νέας Μύρνης, για να το λες έτσι. Δεν είναι μόνο δική σου εμπειρία. Εννοείται. Έχω μιλήσει με ανθρώπους που έχουν ανάγκη και δεν υπάρχει βοήθεια. Mm-hmm. 5 λεπτά και έχουμε ακόμα. Θέλω λίγο να μου πεις τη γνώμη σου για αυτό το θέμα, το οποίο έγινε αρκετά μεγάλο το τελευταίο δίμηνο, αυτό το θέμα με τα δημοτικά γυμναστήρια, το οποίο αναδείξαμε και εμείς. Εν πάση περιπτώσει, αναδείξαμε εμείς αρκετά. Πήρε κάποιες πολιτικές διαστάσεις, κρύφτηκαν οι παρατάξεις πίσω από το βιβλίο το πολιτικό. Τελικά θα βγει στην επιφάνεια, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέρεις ότι υπήρξε μια ανακοίνωση από την υπεύθυνη των γυμναστηρίων, η οποία καλώς ή κακώς κατηγοριοποίησε ανθρώπους σε κατηγορίες που ανήκουν, δυστυχώς, με μια ανακοίνωση η οποία από πάρα πολύ κόσμο θεωρήθηκε ότι είναι κοινωνική διάκριση. Ξέρω ότι το παρακολούθησες και το διάβασες. Ναι. Πες μου λίγο τι έχεις να πεις από αυτό. Το θεωρώ απαράδεκτο. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν σχόλια για τέτοια πράγματα. Τα θεωρώ απαράδεκτα αυτά. Αντί να είναι υπέρ των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή τη θέση, τους κάνουν να αισθάνονται ακόμα χειρότερα. Δηλαδή είναι άνθρωποι που έχουν αξιοπρέπεια, δεν είναι άνθρωποι που ήταν πάντα άνεργοι, που πάντα δεν είχαν ένα. Δεν πληρώνουν βέβαια, να σου ομολογήσω ότι στο κομμάτι της συμμετοχής είναι δίπλα τους, γιατί κάνουν γυμναστική με μηδέν. Ναι, αλλά μην έρθεις αυτή την ώρα, αλλά την ώρα που θα σου πω εγώ. Σαφώς.
αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου σωστά για μένα. Κοίταξε, αν θέλεις μια αριστερή πολιτική προσέγγιση, με όποιο καλό ή όποιο κακό έχει, λέει ότι γενικά γίνονται προσπάθειες όχι από συμφόρεσης των γυμναστηρίων, από μάκρυνσης του κόσμου για να δοθούν και τα γυμναστήρια στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Γιατί ξέρεις, πες τον κόσμο, ή θα σταματήσει ή θα πηγαίνει στα ιδιωτικά. Οπότε μπαίνει ένας ιδιώτης και τα αγοράζει και μετά είναι μόνο με πληρωμή. Υπάρχει και αυτή η λογική. Ναι, δεν το αποκλείω, καθόλου δεν το αποκλείω. Όπου υπάρχουν συμφέροντα, βεβαίως και φέρονται έτσι. Mm-hmm. Εάν δεν αλλάξουν αυτά τα πράγματα από το χαμηλότερο επίπεδο της πολιτικής, σίγουρα δεν θα αλλάξουν όσο πάει πιο πάνω η πυραμίδα. Πες μου και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, αν δεν θέλεις να πεις. Έχω γίνει πολύ κακιά. Όχι, μια χαρά παρατηρητική. Είσαι και εδώ ήρθες για να πεις τη γνώμη σου. Κυκλοφοριακό στη Νέα Σμύρνη. Από ό,τι έχω δει, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην Ομήρου. Mm-hmm. Τώρα με τον δρόμο που έχουν κλείσει εκεί και αναγκάζεσαι να κάνεις το γύρο της Νέας Σμύρνης, είσαι εδώ πάνω και για να πας κάτω πρέπει να κάνεις ολόκληρο κύκλο. Ούτε και αυτό είναι σωστό. Αυτά τα διπλοπαρκαρισμένα, εσύ που έχεις ζήσει και χρόνια στο εξωτερικό, πώς τα βλέπεις? Εκεί έρχονται και τα μαζεύουν. Εδώ πέρα εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ είναι πολλά όμως, ξέρεις. Μπορεί να μην μπορούν ούτε να τα μαζέψουν. Θα σου πω κάτι. Στη γειτονιά μου, ένας υπάλληλος που δουλεύει στο Δήμο. Πού είναι η γειτονιά σου, πες μου, για να μας καταλαβαίνουμε και είναι στην Ιωνία. Στην Ιωνία. Λοιπόν, εκεί μένει κάποιος που δουλεύει στο Δήμο, mm-hmm. ο οποίος εδώ και χρόνια είχε πάρει και ένα παλιό αυτοκίνητο για να πιάνει το πάρκινγκ. Για να παρκάρει το δικό του. Ελληνάρας, που μου αρέσει αυτό. Ελληνάρας, καθαρά. Και κάποια στιγμή τον είδα και είχε δύο αυτοκίνητα και το τρίτο που το οδηγούσε. Που έπιανε δύο πάρκινγκ και πήγαινε. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ούτε στο Ζιμπάμπουι. Δηλαδή είναι φοβερό. Πράγματι. Είναι φοβερό. Έχεις κάτι άλλο να πεις, κάτι που δεν σε ρώτησα, κάτι που θέλεις να πεις για τη Νέα Σμύρνη που σ' αρέσει παραπάνω ή δεν σ' αρέσει, που θεωρείς ότι... Τη Νέα Σμύρνη τη λατρεύω και θέλω μία μέρα να την δω μία πόλη που θα είμαι υπερήφανη. Είμαι υπερήφανη ότι έχει μια ωραία πλατεία. Θα ήθελα να δω και άλλα πράγματα που να με κάνουν υπερήφανη. Άρα λοιπόν έχουμε μία ωραία πόλη. Σίγουρα πιστεύεις και συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να προσεχθεί πολύ περισσότερο η κοινωνία. Βεβαίως. Έχει προβλήματα η πόλη όπως τα πεζοδρόμια, το κυκλοφοριακό, που τα έχει χρόνια και καλό είναι η πολιτική, όποιος είναι ο δήμαρχος, να κρατάει τις υποσχέσεις του. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, είμαστε και εμείς από την άλλη πλευρά, σαν μέσα που έχουμε τρόπο να πιέσουμε την εκάστοτε δημοτική αρχή και νομίζω το κάνουμε πάρα πολύ καλά. Μια ερώτηση έτσι για να κλείσουμε λίγο χαριτολογώντας. Η πόλη που αγαπάς λοιπόν είναι φτωχότερη ή πλουσιότερη χωρίς Νίκο Στέφο? Να, το σου βρήκα και τη δύσκολη ερώτηση που δεν μπορείς να απαντήσεις. Όχι, δεν είναι αυτό. Νομίζω δεν κάνει καμία διαφορά. Γιατί έχει προσφέρει κάτι στην πόλη, δεν ξέρω. Δεν έχω ψάξει δηλαδή από το παρελθόν. Θα έλεγα πως όχι. Έχει προσφέρει λίγο διασκέδαση, γιατί γενικά φωτογραφιζόταν πολύ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έπαιρνε πόζες, έτσι, έβγαινε στις εφημερίδες. Ήταν μια διασκεδαστική φυσιογνωμία, θα έλεγα. Δημοσιογράφος κιόλας από το χώρο της δημοσιογραφίας αρκετά χρόνια, οπότε ήξερε λίγο να παίξει με τις κάμερες. Ναι, νομίζω άμα δεν προσφέρεις, τότε δεν λείπεις. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, αν δεν έχεις κάτι άλλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα δύο γαλάζια μάτια λοιπόν που μας έδειξαν πώς βλέπουν την πόλη. Και σε ευχαριστώ και που μου έδωσες και την εμπειρία σου από την συμμετοχή σου στα κοινά. Δεν είναι όλα έτσι. Δεν είναι όλα τα κοινά έτσι. Βέβαια, πάντοτε σε μια παράταξη μπαίνουμε. Φαντάρι, άρα δεν ακουγόμαστε πολύ, δεν μιλάμε πολύ, δεν μας βλέπουν πολύ, δεν μας ξέρουν πολύ. Αλλά αυτά που μου περιέγραψες και αυτά που ξέρω ότι διαδραματίστηκαν, δεν νομίζω να εκφράζουν όλες τις παρατάξεις. Α, δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες παρατάξεις. Στο λέω εγώ που ξέρω παραπάνω. Δεν ασχολήθηκα. Εγώ ασχολήθηκα με το χώρο. Υπάρχει μεγαλύτερη σοβαρότητα. Εκεί που ήμουνα. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι. Δημήτρης Λάσπη, την άλλη πέμπτη τελευταία Λάσπη. Δεν θα ξαναλασπωθούμε για δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια των εορτών. Την επόμενη Πέμπτη πάλι ένας εκλεκτός καλεσμένος, πιθανόν από το χώρο της οικονομίας, δεν θα πω περισσότερα. Καλή συνέχεια, ακολουθεί το ασφαλιστικό τετατέτ και εμείς θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη.